Γεια σας και καλώς ήρθατε στο συνεσημπόσιο. Όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίε, σήμερα μιλάμε για την ταινία Δύσκολο Στόχο. Σε σκηνοθεσία John Γου με του Jean-Claude Van Damme, Lance Henriksen, Yancy Butler, Arnold Vosloo, Cassie Lemons, Willie C. Carpenter, Wilford Brimley και Chuck Φάφερ. Μια γυναίκα φτάνει στη Νέα Ορλεάνη αναζητώντα τον πατέρα τη και προσλαμβάνει έναν άνεργο ναύτη για να τη βοηθήσει. Μαζί ανακαλύπτουν ότι στου δρόμου τη Νέα Ορλεάνη παίζεται ένα παιχνίδι ανθρωποκυνηγητού, το οποίο αναλαμβάνουν να σταματήσουν. Αχάτη με Τζον Γου είσαι ο μόνο που μπορεί να με για το slow motion και την αξία του. Λατρεύω το στυλ του Τζον Γου. Πάντα αναβλίζει από κάθε πόρο τη ταινία. Πραγματικά και το slow motion ξέρει να το κάνει σωστά. Δε για παράδειγμα τη σκηνή όπου πρώτη φορά βλέπουμε τον Τσάν να ρίχνει ξύλο, όπου είναι σε slow motion πριν σπάσει το χέρι, αλλά μόλι σπάει το χέρι είναι γρήγορο να χειρίζεται το slow motion ο τύπος. Ο Τζον Γου είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος μπορεί να απογειώσει σε υπερκόσμια ύψη το υλικό με το οποίο δουλεύει, όχι απαραίτητα μέσω της ιστορίας, δηλαδή το στυλ του είναι τόσο ισχυρό που αν έχει το κατάλληλο σενάριο μπορεί να κάνει θαύματα και με το σχεδόν τίποτα. Το μυστικό εδώ πέρα είναι ότι πρόκειται για καθαρό εμιτενία δράσης, το οποίο σημαίνει ότι ο Τζον Γου σκηνοθετεί δράση, action, ακόμα και όταν σκηνοθετεί Διάλογο. Και αυτό είναι που απογειώνει την ταινία για μένα. Διότι ο Γου είναι ξεκάθαρα εδώ πέρα, μια καλολαδωμένη μηχανή που έχει ένα μόνο στόχο: να φτιάξει καθαρό δράση 100% και το κάνει. Πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Τζον Γου και δείχνει πώ γίνεται με το καλημέρα σα. Αυτό είναι ο Τζον Γου που μου αρέσει και μάλιστα φαίνεται ότι τον άφησαν σε μια γωνία παραγωγή να κάνει πράγματα με έναν φρέσκο action star όπω ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ και νομίζω ότι και οι δύο υποφελήθηκαν από τη συνεργασία. Ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ είναι κολλημένο με τι γυριστέ κλωτιέ, ο Τζον Γου είναι κολλημένο με το slow mo και τι διαφορετικέ γωνίε λήψη τη ίδια δράση. Πήρα πλάνα με δοξασμένε ξανάστροφε και ματωμένα κορμιά που πέφτουν τα οποία κρατάγαν ολόκληρα δευτερόλεπτα μόνο και μόνο επειδή αυτό είναι το στυλ του Τζον Γου. Όπω λε, όλα στην ταινία έχουν μια εξαιρετική ενέργεια που την δίνει ο Τζον Γου, διότι Τζον Γου σημαίνει ενέργεια. Όλα εκτός από το σενάριο. Το σενάριο, αν δεν είχε το μαγικό άγγιγμα του Γου, δεν νομίζω ότι θα είχε την παραμικρή σχέση η ταινία. Είναι ένα σενάριο που δεν έχει την ενέργεια που έχουν όλα τα άλλα στην ταινία. Και αυτό δεν το καταλογίζω ως πρόβλημα της ταινίας. Νομίζω ότι βοηθάει κιόλας και είναι στα υπέρ της. Ο σεναριογράφος είναι ο Τσάκ Φάρερ, ο οποίος παίζει τον πατέρα της ΝΑΤ, τον βετεράνο που σκοτώνουν στην εισαγωγική σε της ταινίας και έχω την εντύπωση ότι συνέβη ένα από τα δύο. Είτε έγραψε ένα σενάριο το οποίο πήγαινε αλλού και είτε λόγω παραγωγών, είτε λόγω γου, είτε λόγω βαντάμι, οτιδήποτε πήγε σε άλλη κατεύθυνση, είτε ήξερε ότι γράφει ένα σενάριο για τον Τζον Γου, ο οποίος θα εστιάσει στην δράση, οπότε επίτηδες έγραψε ό,τι πιο απλό μπορούσε έτσι ώστε να μην περιορίσει το καθαρό εμιδράση. Ό,τι από τα δύο και να ισχύει, το σενάριο είναι ένας πολύ ισχνός σκελετός που είναι φτιαγμένος για να στηρίζει όλα τα άλλα μέσα στην ταινία. Κοίτα, αν το σενάριο πήγαινε Εκεί που νομίζω ότι θα μπορούσε να πάει τώρα που το λε, με βετεράνου, ξέρω εγώ, από τον πόλεμο. Ο και... Φάρερ είναι αληθινό κομμάτι. Φαινότανε, απλώ και στο πρώτο μισό τη ταινία, όσο το ψάχνανε, ε, υπήρχε ένα σάπλοτ με του βετεράνου πολέμου. Δεν νομίζω ότι η ταινία έτσι όπω είχε στηθεί θα γινότανε ποτέ κάποιο είδου ράμπο. First blood εννοώ. No. Οπότε καλύτερα αν έπαιξε αλλαγή που το πήρε ο Τζον Γου ή του το δώσαν του Τζον Γου έτσι όπω τελικά το είδαμε. Το όλο κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο που μπαίνει εκεί πέρα με του βετεράνου είναι τόσο όσο ώστε να καταλάβω ποιο είναι ο κόσμο, να καταλάβω ποιοι είναι οι χαρακτήρε και να ξεκινήσω να είμαι μαζί του σε αυτή την περιπέτεια. Οι καλοί έχουν τα ακριβώ απαραίτητα κίνητρα για να μπορέσω να είμαι μαζί του. Οι κακοί είναι αρκετά σκουπιδένιοι με μοναδικό ψχετικά τρόπο, κυρίω λόγω ερμηνείων, όχι σενάριου βέβαια. Ώστε να του συχαθώ και να μην υπάρχει κάποιο ηθικό δίλημα. Λέω να αυτή είναι καλή, αυτή είναι κακή. Βάλτε του τώρα σε ένα λάκκο να τι παίξουν. Ο Βαντάμ είναι ο Βαντάμ. Πάντα είναι ο Βαντάμ. Και το θέμα είναι να ξέρει να τον χειριστεί ω σκηνοθέτη. Διότι όποια ταινία δεν μπορεί να συντονιστεί με αυτό που είναι ο Βαντάμ, θα τον κάψει. Διότι έχει τη γαλλική προφορά την οποία δεν μπορεί να την ξεπεράσει και πρέπει να μπορεί να συντονιστεί με το συνδυασμό γαλλική προφορά. Μαρμάρινο πρόσωπο, αεράτες κλωτσιέ, το οποίο είναι ο Ζαν Κλοντ Βανταμ. Εδώ πέρα είναι προφανές ότι ο Φάρερ έγραψε ή άλλαξε το σενάριο έτσι ώστε να ταιριάζει στο Βανταμ διότι παίζει έναν Κέιτζουν ναύτη ο οποίος στην πραγματικότητα είναι υπερήρωας. Είναι τέλειο αυτό το πράγμα για το Βανταμ. Και ο Βαντάμ το κάνει εξαιρετικά διότι είναι τέλειο για αυτόν. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ τον Κέρτ Ράσελ στο ρόλο που ήθελε αρχικά, ο μπορώ να τον φανταστώ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βγήκε τελικά. Φυσιογνωμικά τουλάχιστον, ο μόνος που θα μπορούσα να φανταστώ που να μην είναι ο Βαντάμ είναι ο Τζεφ Φέιχη. Καταλαβαίνω ότι το στούντιο του τον φόρεσε του τον Βαντάμ, αλλά συγγνώμη, είναι πάρα πολύ απλά ο σωστός άνθρωπος για τη σωστή δουλειά. Κοίτα όλοι τρώνε τη σκόνη του Τζάκι Τσάν όταν έχουν να παίξουν κάποιον ήρωα ο οποίο απλά θέλει να πάει, ξέρω εγώ, για ψώνια και με κάποιο μαγικό τρόπο γίνεται η ψυχή του μπουκετό πάρτι. Αλλά ο Βαντάμ το κάνει πάρα πολύ καλά εδώ πέρα. Λίγο το ντύσιμο κοράκι καουμπόι, λίγο η σκρόφα η ζωή. Αναγκάζεται, όπω πολλοί άνθρωποι κάποια στιγμή στη ζωή μα, να βρεθεί πάνω από ένα μηχανάκι με δύο πιστόλια στο χέρι και να αρχίσει να γαζώνει κακού. Το θέμα είναι να πείθει ότι μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα και πίθι. Αλλά αυτό μπορεί να πει κάποιο, και δεν διαφωνεί απαραίτητα, μπορούν να το κάνουν κι άλλοι. Τι διαχωρίζει τον Βαντάμ από του αρκετού άλλου και τον βάζει για μένα στο Πάνθεον Σβατζενέκερ, Σταλόνε, ίσω και Βίλι, α πούμε, των action heroes του παρελθόντο, η προφορά του. Yeah. Η προφορά του είναι αυτό που είναι. <laughs> Τονίζει με λάθο τρόπο τι λέξει, τι προτάσει. Ε, ο Σβατζενέκερ πολύ έξυπνα κράτησε την προφορά των ανά τα χρόνια. Πόσε δεκαετίε είναι τώρα στην Αμερική, κοντά τέσσερι, αν όχι full τέσσερι. Ο Βαντάμ θα μπορούσε να πληρώσει coach. Να, να την διατηρήσει κι άλλο, θεωρώ, γιατί είναι ατούτου. Αυτό και στη συγκεκριμένη ταινία το ένδοξο μουλέτι, ο Λασποτήρα ο λεγόμενο, ο οποίο είναι τόσο μεγαλοπρεπή που θα έκανε τον Βασίλη Τερλέγκα να προσπαθεί να εφεύρει χρονομηχανή, να αλλάξει δεκαετία γιατί τη μάχη των Νέιτη την έχασε από τον Ζαν Κλοντ Βαντάμ. Ο Λαντ Χένριξεν παίζει τον ανταγωνιστή, ο οποίο στο χαρτί χαρακτηριστικά δεν έχει πέρα από το είναι σαδιστή, είναι κακό, του αρέσει να σκοτώνει. Αυτό, αυτό είναι ο χαρακτήρα του στο χαρτί. Και το παίρνει αυτό ο Χένριξεν και φτιάχνει έναν εξαιρετικό ανταγωνισμό. Πώ το κάνει αυτό, Πώ γίνεται αυτό, Όντα εξαιρετικό ηθοποιό όπω είναι ο Χένριξεν. Μπορεί να φτιάξει ομελέτα από κούφια αυγά, άμα είσαι καλό ηθοποιό. Και εδώ πέρα ο ρόλο είναι απλό generic ανταγωνιστή. Και αντί να είναι αδυναμία αυτό τη ταινία, ο Χένριξεν το κάνει ισχύ με το να έχει έναν ανταγωνιστή ο οποίος είναι αρχιετυπικά σκουλίκι τον λατρεύω. Ε, και εγώ λατρεύω τον Χένριξ και γενικά και ειδικά όλο ο ρόλο είναι πάνω του. Ακριβώ επειδή δεν έχει χαρακτηριστικά αυτό ο ρόλο, μπαίνει ο Χένριξ και κάνει ό,τι θέλει, διότι όταν παίζει με την ίδια ένταση στην κλιμάκωση και με την ίδια ένταση όταν εδρεώνεται σκηνή διαλόγου και εσύ απλά τιμωρεί ένα πιάνο γιατί έτσι, φίλε, κέρδισε και σίγουρα με κέρδισε. Πολλέ ταινίε, αυτό είναι θέμα σενάριο περισσότερο και μπράβο, δεν ξέρω αν ήταν στο αρχικό σενάριο να το αλλάξανε, αλλά στι περισσότερε ταινίε δράσει, επειδή μου, ο πιο μεγάλο ηλικία, ο πιο businessman κακό τέλο πάντων, πεθαίνει τελευταίο και όχι πάνω σε μάχη. Γιατί τι επικέ μάπε τι έχει παίξει ο ήρωα με το πρωτοπαλίκαρο, τον ανταγωνιστή. Εδώ το πήγαν ανάποδα. Πρώτα φάγανε τον Βόσλου και μετά φάγανε τον Χένιξη στην τελική μάχη, το οποίο μου φάνηκε πρώτον και φρέσκο και δεύτερον μου άρεσε πάρα πολύ το ότι ο Χένιξεν πήγε να το παίξει ότι τώρα θα σου παίξω παιχνίδια μια αλλού, κάνω εκβιασμού και τα λοιπά και σκάει ο Βαντά με μια αεράτη κλωτσιά. Και... και... μόνο που δεν τον αποκεφάλισε, ρε φίλε. Η Γιάντσι Μπάτλερ έχει τον πιο άχαρο ρόλο διότι είναι ένα σενεριακό μοχλό. Υπάρχει για να βάλει τον πρωταγωνιστή στην υπόθεση και μετά απλώ τον ακολουθεί και βοηθάει και αυτή. Όταν φυσικά δεν προσπαθεί να μην σκοτωθεί. Αλλά στο μυθικό σύμπαν του γου δεν χρειάζομαι ω θεατή κάτι παραπάνω δεν χρειαζόμουν να αναπτύξουν παραπάνω σχέση πέρα από την πολύ βασική που ανέπτυξαν μιας φιλίας που γεννιέται. Είναι αρχέτυπα όλα στην ταινία και καλύπτει η Μπάτλερ τόσο αβίαστα το αρχέτυπο της καλής κοπέλας που είναι χαμένη σε έναν βίαιο κόσμο που δεν τη ταιριάζει, που πραγματικά δεν μου λείπει τίποτα από το ρόλο. Οπότε δηλώνω πλήρη ικανοποίηση ενώ Όπω και με τον ανταγωνιστή, στο επίπεδο το εντελώ τεχνικό του γραψίματο θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα. Δεν βλέπω πρόβλημα. Ο Άρνολτ Βόσλου παίζει ένα από τα αγαπημένα μου πρωτοπαλίκαρα στο σινεμά, διότι πάρα πολύ απλά είναι ένα κατόψυχο αδιστή. Γουστάρει αυτό που κάνει και είναι και αποτελεσματικό. Και κάποια στιγμή αποδεικνύεται ότι είναι και πιο σοφό από το αφεντικό του. Διότι του λέει, κοιτάει στα μάτια του Βαντάμ, έστω και από μακριά, και λέει αφεντικό, αυτό δεν είναι σαν του άλλου. Α το αφήσουμε καλύτερα. Αλλά βλέπει ιεραρχία. Το ένα πράγμα στο οποίο χάνει πόντου ο Βόσλου στο συγκεκριμένο ρόλο είναι ότι έχει και αυτό προφορά. Και όταν πα ανταγωνιστεί την προφορά του Ζαν Κλαντάμ, εχάνει ζε να το κάνουμε. Δεν θα ήταν όμω καλύτερο Κόσμος, αν όλοι οι υποτακτικοί του βασικού ανταγωνιστή είχαν νότιο-αφρικάνικη προφορά. Θα γαμούσε. Αλλά... Ενώ no, ω κανόνα δεν δε μπορεί να τον παραβεί. Έτσι πάει. Μωρέ, το έκανε το τέτοιο. Το έκανε το φωνικό όπλο 2. Μετά. Ο Wilford Brimley είναι μια μυθική φιγούρα που για κάποιο λόγο έχει βρεθεί να κατοικεί με τους ανθρώπους εδώ κάτω. Δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά είναι εδώ, είναι Cowboys, είναι ο Wilford Brimley και πραγματικά είναι ανεκτήμητη αξία. Η συγκεκριμένη ταινία μας χάρισε τον Wilford Brimley με γαλλική προφορά. Men after you. He met you for or το Wilford Brimley καβαλάρει το ξοβόλο με φωτιές από πίσω. Μόνο γι' αυτό η ταινία είναι αθάνατη. Ζήτω ο Wilford Brimley. Θα συμφωνήσω πλήρω. Ζήτω ο Wilford Brimley μόνο και μόνο επειδή μπορεί να παίξει τον αγαπημένο σου θείο ή παππού, ενώ ταυτόχρονα σε κάνει να ουρλιάζει με πόνο το όνομά του μέσα στι φλόγε. Η δράση είναι φυσικά από τα λαμπρά σημεία τη ταινία, διότι είμαστε στο 1993. Είναι μια εποχή όπου οι κασκαντέρ κάνουν τρέλες κάνουν επικίνδυνα πράγματα. Είναι επικίνδυνα αυτά που κάνουν και φαίνεται, διότι ο Τζον Βού τα κινηματογραφεί από διαφορετικέ γωνίε ταυτόχρονα για να μην μπορεί να ξεφύγει ο Κασκαντέρ και να το κλέψει. Να πρέπει να δει ότι το έκανε. Και πραγματικά φαίνεται ότι αυτά που γίνονται σε αυτή την ταινία με τι τούμπε και τι φωτιέ και τα πάντα είναι πραγματικά επικίνδυνα. Δηλαδή, βλέπει την ταινία και είναι ξεκάθαρο ότι ο Κασκαντέρ και ο Βαντάμ, οφείλω να υποθέσω, διακινδυνεύουν Ζωή τους. Υπάρχει μια αναγέννηση στο είδο δράση σήμερα, αλλά το ψηφιακό είναι και κατάρα, διότι εδώ πέρα φαίνεται ότι έχει ένα κασκαντέρ ο οποίο σηκώνεται όρθιο πάνω σε μια μοτοσυκλέτα μπροστά από ένα αυτοκίνητο το οποίο έρχεται κατά πάνω του και κάνει τούμπα πάνω από το κινούμενο αυτοκίνητο. Το βλέπει, το έκανε ένα κασκαντέρ. Και να το κάνει αυτό σήμερα θα υπάρχει πάντα υποψία ότι α, μήπω είναι σε στούντιο, μήπω δεν το έκανε στη μέση του δρόμου, μήπω είναι ψηφιακό ο κασκαντέρ. Δεν θα πετύχει ποτέ ξανά αυτό που έκανε αυτοκράτηρες τις δράσεις τις δεκαετίες 80-90. Τα 90's είναι η χρυσή εποχή του αμερικανόφωνου σινεμά του Γου. Και δεν είναι τυχαίο διότι με το που τον πήρανε δεν αγγίξαν το στυλ του. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα, αλλά δεν τον επηρέασαν καθόλου. Και όλα όσα μπορεί να θυμάστε ή να έχετε ψυχανεμιστεί ότι υπάρχουν σε ταινία του Τζον Γου, είναι εδώ. Το σλωμό, είπαμε, οι πολλαπλές λήψεις μιας δράσης, ναι τα περιστέρια, το ότι πυροβολάνε ένα τον άλλο με δύο όπλα από κοντά, καθώ τρέχουνε, το οποίο είναι πιο άνημε και από το άνημε, ή η σούπερ δυναμική κίνηση τη κάμερα, η οποία δεν λέει να βάλει κόλλο κάτω, ακόμα και στι σκηνέ του διαλόγου, όπω είπε. Μπορώ να καταλάβω κάποιον τον οποίο τον κουράζει αυτή η σχολή δράση. Μπορώ να το καταλάβω αλήθεια, αλλά δεν συμμερίζομαι αυτή την κούραση. Τη λατρεύω αυτή τη σχολή δράσης, διότι ο Γου σου λέει: Πλήρωσε για να δει δράση. Οπότε θα σου την δώσω όσο και όπως χρειάζεται. Για να το ευχαριστηθεί. Έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ αυτό το πράγμα που κάνει και έχει τόσο μηδενικέ αυταπάτε για το τι έρχεσαι να δει και το τι θέλει να σου προσφέρει, δεν φροντίζει να στο κρύψει, που το κινηματογραφεί σχεδόν πορνογραφικά. Και όταν μιλάμε για καθαρό έμοι δράση, έτσι ακριβώ το θέλω. Νομίζω ότι του πάει το σχετικά low budget του Τζον Γου να μην κάνει super ταρζανιέ, γιατί όσο περισσότερα λεφτά παίρνει, τόσο χρειάζεται να ρυθμίσει το σενάριο ή να κάνει κάτι δεν ξέρω τι, γιατί με το πολύ budget σκάνε και πολλέ φωνέ και δεν λέει. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε την αρχή μια τριλογία δράση από τον Τζον Γου. Ξεκινάει με αυτό, πάει στο Broken Arrow, το οποίο είναι λίγο πιο άνισο και καταλήγει σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά έπι που έχω δει στη ζωή μου, το Face Off. Και ναι, έχουμε την σπάνια περίπτωση όπου ένα φρέσκο Σκηνοθέτη στο Χόλιγκουνταλάχη, στο Κουρμπέτι, συναντά ένα φρέσκο action star, δεν του αγγίζει κανεί και πραγματικά νιώθω ότι μεγαλουργούνε. Το μόνο που θα μπορούσε να χαλάσει τη φάση ήταν αν υπήρχε λίπο σε μορφή δράματο. Το οποίο πάρα πολλέ ταινίε ε, το έχουν πάθει και δυστυχώ, μια και μιλάμε για ονόματα, α πούμε, ο Στίβεν Σιγκάλ πάσχουν οι ταινίε του από υπερβολικό δράμα. Ενώ άλλο πράγμα ερχόμαστε να δούμε στι ταινίε του. Όμω, αυτό που πήρα δεν είχε λίπο, είναι μια α ταινία δράση με ένα μαλλί το οποίο θα έκανε και το Δράκουλα του Κόπουλα, τον γέρο Δράκουλα του Κόπουλα, να ζηλεύει. Ο νέο Δράκουλα του Κόπουλα είχε ίσιο ωραίο μαλλί, μακριά. Ναι, ο άλλο είχε τι τέτοιε. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ απλά με μια τέλεια ταινία δράση. Δεν είναι η αγαπημένη μου από τι αμερικάνικε ταινίε του Τζον Γου. Δεν ξεπερνά ποτέ του έμφυτου περιορισμού που έχει το είδο, αλλά θα έλεγα ότι αυτή είναι και η μεγάλη της δύναμη, το μεγάλο τη προσόν. Ότι, όπως είπες, δεν έχει καθόλου λίπος και είναι 100% αφοσιωμένη στο να βγάλει καθαρή δράση. Δηλαδή, ο Τζον Γου έρχεται σε μια ξένη χώρα, εκμεταλλεύεται τους πόρους της και τα μέσα που προσφέρει αυτή η ξένη χώρα και τα χρησιμοποιεί για να βάλει το καζάνι και να βγάλει το πιο καθαρό απόσταγμα δράση που έχει δει ποτέ κανεί. Και το ότι ο Τζον Γου εδώ πέρα, από ό,τι έχω διαβάσει, είχε πρόβλημα να συνεννοηθεί με το συνεργείο και είχε πάρει η παραγωγή των Σαμ Ράιμι και τον είχε για μεσάζοντα έτσι ώστε να συνεννοείται ο σκηνοθέτης με το συνεργείο και αυτό θα το βάλω στα προσόντα της διότι υπάρχει μια δυσκολία επικοινωνίας και ως αποτέλεσμα, ο Τζον Γου σκηνοθετεί μόνο με καθαρό εμι εικόνα. Δεν, δεν μπαίνει καν ο λόγος ανάμεσα στον σκηνοθέτη και το αποτέλεσμα. Ακόμα και όταν σκηνοθετεί διάλογο, σκηνοθετεί action scene. Και αυτό είναι ο λόγο που λατρεύω αυτή την ταινία. Πρόσεξε εσύ μεταξύ ότι στην αρχή εκεί που κυνηγάνε το βετεράνο, το σενάριογράφο τέλο πάντων, κάνει κοντινό σε βέλο το οποίο είναι η το οποίο είναι Evil Dead, το οποίο είναι, δηλαδή δεν είναι ο Σαμαρά εκεί πέρα να κάνει το μεταφραστή. Έπαιξε. Προφανώ έχει βάλει και ιδέε. Φίλε καλλιτεχνία. Μερικέ φορέ όλα έρχονται και δένουν με τον καλύτερο τρόπο. Και εδώ πέρα ο Τζον Γου, τα Αμερικάνικα λεφτά, ο Ζαν Κλοντ Βαν Ντάμ, η εποχή συνέκλειναν έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτό το απαστράπτον διαμάντι καθαρού άξιον. Εσείς είστε βετεράνοι της Πείτε μα κάτω στα σχολεία. Και να απολαύσετε αυτό το βίντεο, κάθε σα like, κοινοποίηση ή εγγραφή στο κανάλι. Εγγραφή, κουμπί subscribe, καμπανάκι από δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσει για νέα μα βίντεο. Αφήστε μα να περάσουμε και από το adblock, τη σελίδα μα τέλο πάντων, θα μα βοηθήσει πάρα πολύ, ώστε να μπορούμε κι εμεί να παραλαμβάνουμε την πλέον θρηλυκή ρίση του Jean-Claude Van Damme. Do not challenge me. Δεν το έχω ακούσει αυτό, αλλά. Μπορεί και να μην είναι καν δική του, αλλά είναι τόσο θρηλυκή που ξέρει, τον έχει ξεπεράσει. Η του Jean-Claude Van Damme και ό,τι βγαίνει από το στόμα του, είτε βγάζει νόημα είτε δεν βγάζει. Βάφλα.